Από την περασμένη εβδομάδα κλείστηκε με τη μεσολάβηση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κυρίας Σοφίας Μαυρίδου, το ραντεβού του Συλλόγου των Εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου με το διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, κύριο Στέργιο Φαρμάκη, για το πρωί της Τρίτης. Οι εργαζόμενοι του Ψύμπο θέλουν να ακούσουν τι έχει να τους πει ο διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος πριν λίγες ημέρες βρέθηκε στην Αθήνα, όπου ο Υπουργός Υγείας, κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, είχε συνάντηση με τους διοικητές από όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Η πραγματικότητα είναι πάντως πως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για την αλλαγή της απόφασης να καταργηθούν 5 περιφερειακά ψυχιατρία ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και να ενσωματωθούν στα γενικά νοσοκομεία των αντίστοιχων περιοχών όπου λειτουργούν. Και τούτο, όπως λένε οι καλά γνωρίζοντες, επειδή στην ουσία αυτό που συμβαίνει με τα περιφερειακά ψυχιατρία είναι η υλοποίηση του παλαιότερου σχεδίου του Υπουργείου Υγείας περί συγχωνεύσεων. Όπως από το καλοκαίρι είχε γίνει γνωστό, στην Πιερία θα γινόταν συγχώνευση των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων που διαθέτει ο νομός δια της απορρόφησης του Ψύμπο από το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Τελικώς προκρίθηκε η διαδικασία της διασύνδεσης, με την οποία όμως στην πραγματικότητα δεν άλλαξε τίποτα, εκτός από το γεγονός ότι το Διοικητικό Συμβούλιο των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων έγινε κοινό, αφού τα δύο νοσοκομεία διατηρούν την αυτοτέλειά τους. Η διασύνδεση στην Πιερία λειτουργήσε μάλιστα αρνητικά, όπως φάνηκε με το ζήτημα της αντικατάστασης της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Ψύμπο από το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της Κατερίνης. Προκλήθηκαν πολύ έντονες αντιδράσεις από το Σύλλογο των Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου, ενώ υπήρξε και διάσταση απόψεων ανάμεσα στο Διοικητή και τον Αναπληρωτή Διοικητή του ίδιου Διοικητικού Συμβουλίου. Η αλήθεια είναι πως από την πλευρά των εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου υπάρχουν προσδοκίες για τη συνάντηση της Τρίτης στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική, διότι εδώ που έχουμε φτάσει, με τη στήριξη των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν πολλά νομοσχέδια, είναι δύσκολο να μην περάσει και η κατάργηση του Ψύμπο. Εάν βρεθεί τόσο μεγάλος αριθμός βουλευτών που δεν θα ψηφίσει το εφαρμοστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, είναι σαφές πως δημιουργείται ευρύτερο και μείζον πολιτικό πρόβλημα συνολικά στην Ελλάδα, οπότε η υπόθεση προσλαμβάνει άλλες διαστάσεις. Εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντως θα έχει η ψήφος των βουλευτών της Πιερίας για το συγκεκριμένο θέμα. Η στάση τους είναι ζήτημα ωρών να εκδηλωθεί.